Σας ευχαριστώ πολύ. Και τρεις καλοί συνάδελφοι. Βασίλης Κουρής, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού 24/7. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, καλώς ήλθες. Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Καλησπέρα. Πάνω, καλησπέρα, πρόεδρε. Και Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των συντακτών. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθες και εσύ. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η επικαιρότητα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή του ενδιαφέροντος δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις οι οποίες ξεκινούν από την Αθήνα και φτάνουν μέχρι τα Σκόπια, από την Ελλάδα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τούμπαλιν. Οι εξελίξεις στην Ιταλία, όπου φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται η κρίση με κάποιο τρόπο εκεί. Οι εξελίξεις στην οικονομία, εδώ στη χώρα μας. Δύο εβδομάδες απομένουν για να γίνουν νόμος του κράτους τα προαπαιτούμενα τα οποία υπολείπονται. Κάτι λιγότερο από ένα μήνα για να κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση. Έχουμε τις εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέχασα την Ισπανία, όπου έχουμε πολιτικές εξελίξεις εκεί και από ό,τι φαίνεται αύριο θα είναι η μέρα όπου θα διαγραφούν θα διαγραφεί η πορεία, η πολιτική των πραγμάτων στην Ισπανία. Και βεβαίως μια σειρά από θέματα που αφορούν πλέον το εσωτερικό της χώρας και θα τα συζητήσουμε εδώ, οι διεργασίες στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά και τα γεγονότα, οι εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία που έρχονται πιο κοντά με δεδομένες και κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες συγκεντρώσεις που είχαμε σήμερα και στην Κομωτινή. Να ξεκινήσουμε όμως από το Μακεδονικό, κύριε Πρόεδρε. Το Μακεδονικό που απόψε ήρθε ξανά στο επίκεντρο μέσα από μια συνάντηση του Πρόεδρου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του κύριου Ιβανόφ, με τον κύριο Δημητρόφ. Εκεί, μιλώντας πλέον στις κάμερες, στους δημοσιογράφους αμέσως μετά τη συνάντηση και αφού ενημερώθηκε από τον κύριο Δημητρόφ, ο κύριος Ιβανόφ δεν είπε κάτι διαφορετικό από το ότι η συμφωνία η οποία φέρεται να υπάρχει είναι μια προσωπική συμφωνία και όχι μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών. Η αίσθηση που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες, αν άκουγε κανείς τους υπουργούς των εξωτερικών, ήταν ότι υπάρχει μια καταρχάς συμφωνία. Αυτό δεν επιβεβαιωνόταν από τις ηγεσίες των χωρών και κυρίως από την Ελλάδα. Αν βάλουμε τώρα στο κάδρο αυτό και την απόψινή τοποθέτηση του κυρίου Ιβανόφ, πάει πίσω λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά το ονοματολογικό. Πιστεύω πως είναι μια πολύ θετική εξέλιξη όταν μιλάνε οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί της χώρας αμέσως ή εμέσως ή και διαδιαρών, χωρίς να διαψεύδεται όμως, ότι έχουν καταλήξει και είναι πάρα πολύ κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι εξελίσσεται μια αντιπαράθεση επί της ουσίας μέσα στην ανώτατη ηγεσία της ΦΥΡΟΜ πάνω στο ζήτημα, στους συσχετισμούς, στις ισορροπίες που υπάρχουν εκεί. Πιστεύω ότι με ψυχραιμία η ελληνική πλευρά και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί, όπως και οι διεθνείς παράγοντες, αυτή την εξέλιξη. Ευελπιστώ και θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν οι όποιες σοβαρές ενστάσεις και τα όποια βέτο, έτσι ώστε να δρομολογηθεί μια συμφωνία της οποίας η κατάληξη, η οποία θα κυρωθεί πλέον και όλα ως κατάληξη τους επόμενους μήνες, θα δώσει τέλος και θα είναι ταυτόχρονα μια καινούρια αρχή για τις σχέσεις των δύο χωρών και για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Είμαι αισιόδοξος υπουργών, δηλαδή ότι παρά τις διαφαινόμενες ισχυρές αντιστάσεις, αντιδράσεις, όπως μπορεί κανείς να το πει, πρέπει να σεβαστούμε τον πρόεδρο της ΦΥΡΟΜ, επί της ουσίας, εφόσον υπάρχει μια συμφωνία, από ό,τι διαφαίνεται, αυτό θα προχωρήσει. Ο πρόεδρος πάντως της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας δήλωσε αντίθετος σε ό,τι αφορά το έργο Όμνες, την ονομασία δηλαδή και εντός και εκτός. Άφησε εχμές, άφησε να εννοηθεί ότι διαφωνεί και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα και
αυτό που είχαν αφήσει πίσω τους οι Υπουργοί των Εξωτερικών είναι ότι θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Πρωθυπουργών, όπου εκεί πλέον θα μπει και το νερό στο αυλάκι και θα έχουμε αμέσως μετά τις επίσημες δηλώσεις. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ναι, ας ελπίσουμε πως θα γίνει. Υπήρχε μια διαρροή για 48 ώρες. Το περιμένουμε αύριο. Ας ελπίσουμε πως θα γίνει. Δηλαδή ότι στην επανάληψη από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης των προϋποθέσεων, της οριοθέτησης, της αιρεσιμότητας γύρω από όλη τη λύση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στις λεπτομέρειές της από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση τις επόμενες 24-48 ώρες, η οποία πλέον θα δώσει και το πράσινο φως για να ξεκινήσουν κάποιες εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, είμαι αισιόδοξος. Εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, λέει. Νομίζω πως εφόσον γίνει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, θα είναι ταυτόχρονα το πράσινο φως για να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα οι εξελίξεις που θα δρομολογήσουν μια λύση κοινά αποδεκτή και πιστεύω και προς το συμφέρον της χώρας μας. Μάλιστα, λοιπόν, για να μην μονοπολίσω τη κουβέντα την απόψινή και για να προχωρήσουμε και γρήγορα, δίνω το λόγο αμέσως στους συναδέλφους, Βασίλης Κουρής. Κύριε Πρόεδρε, πότε μια τέτοια συμφωνία θα έρθει στη Βουλή? Και τι θα χρειαστεί για να ψηφιστεί? Θα χρειαστεί μια απλή πλειοψηφία, θα χρειαστεί κάτι παραπάνω? Και ένα τελευταίο, θα υπάρχει και κομματική πειθαρχία, τουλάχιστον στο κόμμα στο οποίο ανήκετε? Σίγουρα, επειδή θα πρόκειται περί κύρωσης συμφωνίας, η οποία οπωσδήποτε θα έχει και τη διεθνή της πτυχή και τις εγγυήσεις της, θα έρθει στη Βουλή στην φάση της τελικής της συνομολόγησης. Ενώ εφόσον οι αιρεσιμότητες, εφόσον οι προϋποθέσεις που θα υπάρχουν στον οδικό χάρτη θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό λοιπόν σίγουρα θα έρθει στη Βουλή. Πότε θα γίνει, πόσοι μήνες θα χρειαστούν, πότε ακριβώς θα γίνει, είναι θέμα της εξέλιξης αυτής της συμφωνίας. Είμαι σίγουρος ότι το έχουν προδιαγράψει οι Υπουργοί Εξωτερικών. Τώρα, το εάν θα υπάρχει. Εγώ αναφέρθηκα σε όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, όταν γίνει κύρωση, τελική κύρωση της συμφωνίας, θα είναι με όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι πλήρως εφαρμοσμένα. Θα έχει χαρακτήρα. Τώρα, θα προσέξτε. Τώρα, προσέξτε. Στην το αν έρθει. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε, κύριε Παύλο. Για να απαντήσω στο σύνολο της ερώτησης που είπε ο κύριος Κουρής. Το εάν χρειαστεί να γίνει και συζήτηση στην πρώτη φάση, δηλαδή τώρα, στην Βουλή, για τη δρομολόγηση, δηλαδή για μια καταρχήν συνένεση, απόφαση ή οτιδήποτε που θα δρομολογεί αυτή την τελική φάση της απόφασης της κυβέρνησης και ό,τι χρειαστεί ενδιάμεσα και προς τους διεθνείς οργανισμούς κτλ. Αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει κριθεί. Επισπεύδουσα προφανώς και υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση επ' αυτού. Και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Άρα σας είπα ότι σίγουρα μια φορά η Βουλή θα απασχοληθεί και θα ψηφίσει όταν κλείσει και όταν γίνει κύρωση. Ενδεχομένως όμως θα γίνει και συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο, ναι, θα έχει και στην απαρχία ψήφου, αυτή της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση. Στην υποθετική περίπτωση. Αυτό είναι η ίδια ερώτηση που είπε και ο κύριος Κούς, όχι που λέω ότι θα υπάρχει. Στην υποθετική περίπτωση που χάσει την ψηφοφορία, μπορεί να σταθεί μετά? Ας μην μιλήσουμε με εικασίες. Είχα εκτιμήσει από την αρχή αυτής της συζήτησης, που επαναλαμβάνω δρομολογήθηκε επειδή άλλαξε η πολιτική ηγεσία στην Φύρομ και δημιουργήθηκαν κάποιες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτό ήταν το αρκτήριο λάκτισμα, ότι στο τέλος της αυτής της συζήτησης, άρα και στην κύρωση της σχετικής συμφωνίας, κατά τη γνώμη μου, και το επαναλαμβάνω εδώ, θα υπάρχει ευρύτατη πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Όχι απλώς ευρεία. Έτσι. Άρα, συνταγματική πρόνοια για 180 δεν υπάρχει, σας το λέω ευθέως, πλην όμως για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όσο πιο ευρεία θα είναι αυτή η συμφωνία, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους. Αυτό θεωρητικά μπορεί να μπει σαν προϋπόθεση? Όχι. Θεωρητικά η ευρύτατη συνένεση, εντάξει. Αλλά εγώ μπορεί να το βάλει. Εκτίμηση. Μπορεί να το θέσει η κυβέρνηση ως προϋπόθεση, θέλω 180 αλλιώς. Όχι, σας λέω, δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, καθίσε φοετάχθη και όλοι θα πάρουν τις ευθύνες. Μία διεθνή συμφωνία παράγει αποτελέσματα αρχικά με την υπογραφή της. Το έχουμε δει και με την ενδιάμεση συμφωνία, η οποία ποτέ δεν ήρθε στη Βουλή προς κύρωση και εφαρμόζεται από το 1994. Και βεβαίως παράγει και πλήρη αποτελέσματα με την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο. Αλλά από τη στιγμή που η ελληνική δημοκρατία θα βάλει την υπογραφή της σε μια διεθνή συμφωνία, είναι προφανές ότι θα απεμπολίσει το δικαίωμα του βέτο στη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ. Και θα υπάρξει η αίρεση ενός χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου
θα κληθούν να συμμορφωθούν οι Σκοπιανοί με τις προϋποθέσεις τις οποίες εμείς θέλουμε. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι εγγυήσεις, γιατί συζητάμε συνεχώς για τις αιρεσιμότητες της συμφωνίας, τις προϋποθέσεις που έχουμε εμείς, ότι ενώ θα έχουμε δώσει την κάρτα μπιάνκα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ότι δεν θα παραβιάσουν κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος αυτή τη συμφωνία. Κατά με, κύριε Κοτάκη, η πιο σοβαρή εγγύηση είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται με την παρουσία των διεθνών παραγόντων και υπάρχει μια συναντήληψη ακριβώς για τα θέματα που είπατε, δηλαδή της αιρεσιμότητας των προϋποθέσεων κτλ. Δηλαδή, δεν είναι μια υπόθεση την οποία δουλεύει η ελληνική πλευρά, είναι μια υπόθεση η οποία από κοινού, για δικούς τους λόγους καθένας, δουλεύουν και οι διεθνείς οργανισμοί και άρα το μεταβατικό διάστημα, το μεσοδιάστημα, ο δικός χάρτης, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υλοποιούνται και οι προϋποθέσεις για την τελική κύρωση της συμφωνίας, θα είναι υπό την επίβλεψη, την εποπτεία και την άμεση ένσταση, αν χρειαστεί, τον ίδιο των διεθνών οργανισμών. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν είναι θέμα η Ελλάδα να αναγκαστεί, αν το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, κάποια θέματα που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις και δεν έχουν προωθηθεί ή δεν έχουν βρει τους συσχετισμούς δυνάμεων. Από την μία πλευρά έχουμε την Ελληνική Δημοκρατία και την κυβέρνηση, γιατί το κοινοβούλιο, κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας, όπως λέτε, σίγουρα μετά θα έρθει. Και από την άλλη, δεν έχουμε συνομιλητές μόνο τη Σκοπιανή Δημοκρατία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά έχουμε το κοινοβούλιο της και το λαό της. Αν έρθει λοιπόν στο τέλος του 18μήνου που ακούω ότι θα είναι η προθεσμία που ζητούν οι Σκοπιανοί και υπάρχει συμφωνία. Και πει ο Ζάεφ, εγώ ξέρετε κάτι, προσπάθησα. Αλλά ούτε το κοινοβούλιο μου μπορούσε, ούτε ο λαός μου το αποδεχόταν. Αλλά εμείς έχουμε δώσει το προενταξιακό καθεστώς στο ΝΑΤΟ. Τι θα γίνει μετά, θα ακυρωθεί η συμφωνία και πώς θα ακυρωθεί. Είναι και σίγουρο, πότε θα ακυρωθεί. Είναι σίγουρο, κύριε Κοτάκη. Από το Διεθνές Δικαστήριο, σε ποιο χρόνο, όταν είναι θα έχουν σίγουρο, γίνει κύριε Κοτάκη, ότι όλα αυτά έχουν προβλεφτεί στα καταρχήν κείμενα, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι πήγαν εξ αρχής με τη μέθοδο του package deal, όπως λέγεται στη Δημοπραγματεία, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία αν δεν υπάρχει συμφωνία σε όλα. Άρα στα νομικά, τεχνικά και όχι μόνο, και επί της ουσίας κείμενα που έχουν επεξεργαστεί τα Υπουργεία Εξωτερικών, τα ερωτήματα τα οποία θέτεται, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν απαντηθεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Με συγχωρείτε που θέτω ερωτήματα και με γνώση, που δεν είναι γνωστά. Και με γνώση, επαναλαμβάνω, και των διεθνών παραγόντων, είναι σίγουρο πως όταν η ελληνική κυβέρνηση δρομολογήσει, εφόσον υπάρξει τελικά η συμφωνία, αυτή την καταρχήν αποδοχή για να ξεκινήσει ο δικός χάρτης με τον τρόπο που είπατε, αυτά θα έρθουν και στην δημοσιότητα, θα είναι δηλαδή είναι μέρος της συμφωνίας και θα είναι και μέρος της συζήτησης που θα γίνει στο δημόσιο χώρο, μέσα στον ελληνικό λαό, στην κοινωνία. Ελπίζω να μην είναι αργά μόνο, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αργά είναι το ότι περάσανε τόσα χρόνια για μια υπόθεση η οποία θα έπρεπε να είχε επιληθεί από τότε. Για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Και η οποία αποσταθεροποιεί τώρα τα Βαλκάνια τόσο καιρό και αποσταθεροποιεί και το ρόλο της χώρας μας στον ενεργειακό, οικονομικό, τουριστικό και άλλους τομείς. Για όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το αργά. Ρώτησε και ο Μανώλης Κοτάκης. Θα πρέπει να αναμένουμε ότι, εφόσον, όπως είπατε και πριν, εντός των επόμενων 48 ώρων θα δούμε να υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τσίπρα και Ζάεφ, θα υπάρξει αμέσως μετά μια αντίστοιχη, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, κίνηση από τον Πρωθυπουργό ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κίνηση? Δεν το γνωρίζω. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν κινήσεις από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης και ανάληψη της ευθύνης που αναλογεί σε μια υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Και οπωσδήποτε θα υπάρξει ενημέρωση, είτε κατηδίαν του Πρόεδρου Δημοκρατίας, των αρχηγών κτλ., είτε με συζήτηση. Δεν το γνωρίζω. Επί όλων αυτών των ζητημάτων, αντιλαμβάνεστε, πισπεύδωσα και υπεύθυνη είναι πάντοτε η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει όντως εσωτερικό πρόβλημα στη Φιρόμ. Υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πολιτικό αυτό πρόβλημα, θέμα, ζήτημα θα λυθεί στο δημοψήφισμα. Εάν περάσει η άποψη του κυρίου Ζάεφ, φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος της Φιρόμ δεν θα μπορεί να σταθεί. Αν γίνει το ανάποδο, δεν θα μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ. Ωστόσο, συμπαγές δεν είναι και το εσωτερικό εθνικό μέτωπο. Ο κυβερνητικός εταίρος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λένε δεν δεχόμαστε καμία ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία, σε οποιαδήποτε εκδοχή του. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια επαμφωτερίζουσα στάση στο θέμα αυτό. Βάζει διάφορες προϋποθέσεις, όχι σαλαμοποίηση. Από το κίνημα αλλαγής, το ποτάμι, που είναι ένα ομοσπονδιακό
σχήμα. Το ποτάμι είναι πιο κοντά στις απόψεις της κυβέρνησης, το ίδιο και η Δημάρ, το Πασόκ είναι πιο διστακτικό. Πώς είστε αισιόδοξοι ότι αν έρθει συμφωνία με τις προϋποθέσεις που λέτε θα έχει ευρύτατη συνένεση στο Κοινοβούλιο? Ναι, είμαι αισιόδοξος, διότι η συμφωνία η οποία τελικά συζητιέται για να συνομολογηθεί και επί της οποίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια αρκετές φορές έχει πει το διάγραμμά της, ακουμπάει και καθησυχάζει σαφώς και θεσμικά ενστάσεις, αιρέσεις, προβληματισμούς που είχαν μπει και από άλλες δυνάμεις πέραν της κυβέρνησης. Αν θυμηθείτε πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και πώς πάει να τελειώσει, μπορεί καθένας να λέει ότι εγώ τα έλεγα όλα εξ αρχής, έτσι. Πλην όμως σίγουρα έχει εμπλουτιστεί αυτή η συμφωνία, εφόσον έρθει, με απόψεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, λειτουργούν καταλυτικά κατά τη γνώμη μου για να διευκρινίσει κάθε πολιτική δύναμη και ιδιαίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία περιδινίζεται επί τετράμινο περί το θέμα, να διευκρινίσει, εγώ θα ήθελα, σε θετική κατεύθυνση, δηλαδή να επανέλθει στη γραμμή του 2008 που είχαν όταν ήταν στην κυβέρνηση, την άποψή της σε σχέση με τη συμφωνία. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Έτσι, δεν είναι μια συμφωνία κατ' οικονομία. Υπάρχει θέλω θέμα, να σας όμως, πω. Δηλαδή, Πρόεδρε, εγώ τη βλέπω πως εάν είναι αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο περιγράφουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Πρωθυπουργοί τα λοιπά, με κάθε ευκαιρία, αυτό το οποίο δεν διαψεύδεται, είναι μια συμφωνία βάθους. Με θεμέλια, με τύχη ως προς αλλαγές ενδεχόμενες ή αλυτρωτισμούς και τα λοιπά, και με ανοιχτούς ορίζοντες για μια άλλη Βαλκανική. Δηλαδή θα δημιουργήσει και αυτό ένα πολύ θετικό κλίμα, πιστεύω, μέσα στους λαούς. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει ένα θέμα όμως με τον κυβερνητικό σας εταίρο και με την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι κατηγορηματικός ο κύριος Καμένος ότι αυτός και το κόμμα του δεν πρόκειται να ψηφίζουν μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, και γεννούνται από εδώ και πέρα σειρά ερωτημάτων. Πρώτον, μπορεί να παραμείνουν σε υπουργεία και δίστοι στο Υπουργείο Άμυνας κάποιος που διαφωνεί με μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης, η οποία μάλιστα ήταν και στις προγραμματικές της δηλώσεις? Ερώτηση δεύτερη. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης εκ των πραγμάτων η ψηφοφορία για τα Σκόπια για την κυβέρνηση? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία, όταν έρθει το θέμα στη Βουλή, ήδη θα έχουν απαντηθεί, πιστεύω, με τον πιο υπεύθυνο τρόπο από όλους. Ακριβώς δώσατε κι εσείς την απάντηση κάνοντας το ερώτημα, δηλαδή ότι ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και όχι μόνο της παρούσης και των προηγούμενων, ότι θέλουμε μια λύση αυτού του χαρακτήρα. Και αυτό πιστεύω ότι θα διευκολύνει και όσες δυνάμεις, και εγώ σέβομαι απολύτως την άποψη των ΑΝΕΛ, έχουν μια ριζικά διαφορετική αρχιακή άποψη, να πολιτευθούν με έναν τρόπο που ενδεχομένως, και δεν διαβλέπω κάτι άλλο, δεν θα δημιουργήσει θέματα κυβερνητικής συνοχής. Ναι, αλλά τι είδους κυβερνητικός εταίρος είναι αυτός ο οποίος σε ορισμένα κρίσιμα ή λιγότερο κρίσιμα θέματα αποσύρει? Και πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή? Αποσύρει εντός αγωγικών την πολιτική εμπιστοσύνη και ο βασικός εταίρος της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται την υποστήριξη άλλοτε του ΚΙΝΑΛ, άλλοτε της Νέας Δημοκρατίας για να περάσει διάφορα του κυρίου Καμένου, όπως λέει ο κύριος Ναβέρδος. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε πλέον για μια οκτακομματική βουλή, ένα καλό που δώσε στο πολιτικό σύστημα η οκτάχρονη κρίση είναι ότι, παρότι υπήρχε το τερατώδες μπόνους που διαμόρφωνε πλειοψηφίες, έγινε εξακομματική και ύστερα οκτακομματική βουλή, πρωτοφανώς με τα πολιτευτικά, και άρα δοκιμάζονται πλέον συνθέσεις πάνω στα επιμέρους σοβαρά ζητήματα που δεν είναι υποχρεωτικά μόνο μπλοκ. Αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν θέλετε, διαπαιδαγωγή και το πολιτικό σύστημα εν ώψη της απλής αναλογικής που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εφαρμοστεί, η ψηφισμένη ήδη, έστω από τις μεθεπόμενες ή όπως εκλογές, διαπαιδαγωγή της πολιτικής δυνάμεις σε αναζήτηση συνθέσεων, επιμέρους, ad hoc. Το θέμα είναι να είναι φανερά μπροστά στον κόσμο όλα αυτά. Να ξέρουν τις απόψεις όλων των κομμάτων. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου το ότι μερικά νομοσχέδια έχουν περάσει με αντίθεση του κυβερνητικού εταίρου. Δεν είναι όμως αυτά που αφορούν, αν προσέξατε, στα νομοσχέδια για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Σε κανένα από αυτά δεν υπήρξε διάσταση απόψεων, ούτε αυτά που αφορούν στο κτύπημα της διαπλοκής
στις εξεταστικές κτλ. Που ήταν τα δύο βασικά ζητήματα γύρω από τα οποία έγινε και αυτή η κυβερνητική συνεργασία. Δεν είναι μια σχέση η οποία διέπεται από μια κανονικότητα, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Κοιτάξτε, εάν κανονικότητα εννοούμε μια ιδεολογική και προγραμματική σύγκληση εκ προημίου, σας είπα ότι τα όρια αυτής της προγραμματικής σύγκλησης ήταν αυτά τα δύο που ήταν αγκονάρια το 2015. Το 2018 τώρα με μια μεγαλύτερη άνεση ευτυχώς συζητάμε αυτό το ζήτημα, διότι η συζήτηση έχει πάει για τη χώρα μετά και άρα προφανώς δεν είναι πια το μνημόνιο, αντιμνημόνιο κτλ. Είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι τα ζητήματα του εξυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα θέματα τα εθνικά πώς θα λυθούν. Εκεί πλέον προφανώς διαμορφώνεται ένα πεδίο όπου διευρύνονται οι αναζητήσεις συμμαχιών και συνεργασιών. Μιλάω πάντοτε για μετά τις εκλογές. Διότι με την Τετάρτη Σύνοδο που ξεκινάει της Βουλής την 1η Οκτωβρίου, μπαίνουμε στον προεκλογικό χρόνο. Έχετε έτσι. Να επανέλθω. Και άρα δεν προβλέπω ούτε θα γίνει καμία κίνηση για αλλαγή. Για αλλαγή, όχι συσχετισμό. Συσχετισμοί θα αλλάξουν κατά τη γνώμη μου μέσα στα κόμματα. Κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα συμπυκνώσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ατζέντα που είπαμε. Και τότε πλέον θα δρομολογηθούν τα πράγματα εν ώψη εκλογών. Ο κόσμος να. Πρώτον, ρωτήσω κάτι για τη συμφωνία θέλω. Ωραία. Θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Συμφωνία. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, τα δύο εξής ζητήματα. Το πρώτο είναι αν συμφωνείτε με το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει η ελληνική δημοκρατία μακεδονική εθνικότητα στους κατοίκους των Σκοπίων. Κάτι το οποίο επικαλέστηκε ο ΖΑΕΦ, το πρώτο. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Είπατε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να επιστρέψει στη γραμμή του 2008. Όχι πρέπει, ναι. Αλλά οπωσδήποτε. Θα έπρεπε, ναι. Φαίνεται, είτε έτσι αλλιώς, με συγχωρείτε, ο κύριος ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αρχηγός, στη Σόφια, στην τελευταία σύνοδο κορυφής και μιλώντας στο Λαϊκό Κόμμα εκεί, περιέγραψε μια δυνατότητα συμφωνίας στο πλαίσιο που συζητούσαν το 8 και στο πλαίσιο που συζητάει και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, το 2008 δεν υπήρξε συμβιβασμός στο Βουκουρέστι. Υπήρξε βέτο επειδή δεν προηγήθηκε ο συμβιβασμός πριν από τη σύνοδο. Ενώ τώρα συζητάμε το εντελώς ανάποδο. Να άρουμε το βέτο, το οποίο έχουμε ως όπλο, χωρίς να υπάρξει οριστικός συμβιβασμός πριν από τη σύνοδο του Ιουλίου. Κύριε Κοτάκη, πώς το ζητάτε θα αυτό? Σας πω κάτι ευθύτατα. Η διαφωνία που υπάρχει μέσα στον ελληνικό λαό, στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, βλέπετε παραδείγματος χάρη τον κύριο Λεβέντη, που με μια ενάργεια, ας πούμε, το λέει αυτό το πράγμα, και του Σανέλ, είναι η συμπερίληψη ή όχι στο ονοματολογικό του όρου Μακεδονία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό επί της ουσίας για τη διεθνή κοινότητα και για την περιοχή μας έχει επιληθεί σε βάρος, αν θέλετε, της χώρας ή της αρχικής άποψης. Εγώ δεν θα το έλεγα, διότι θα έπρεπε τότε να συνομολογήσουμε και εμείς σε μια σύνθετη ονομασία όταν υπήρχε το πακέτο Πινέιρο κτλ. Έχει επιληθεί από τότε 141 χώρες, μέσα στις οποίες είναι η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, δηλαδή έχουν αποδεχθεί από μόνο τους το σκέτο Μακεδονία, και τώρα πάμε εμείς σωστά να βάλουμε προσδιορισμό γεωγραφικό ή χρονολογικό, έτσι ώστε να κοπεί ο δρόμος, και άρχισε να κόβεται, και προηγούμενα συζητάγαμε για το θέμα, ας πούμε, της εξέλιξης για την εκκλησία, ας πούμε, τη σχισματική κτλ. Δεν το πήραν πίσω. Και μόνο το ότι έγινε η κίνηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη. Σας λέω λοιπόν ότι εκεί είναι η διαφορά. Και αυτή η διαφορά πλέον πάρα πολύ αργά, εξαιρετικά αργά για τη χώρα και τα συμφέροντά μας, πρέπει να επιληθεί, πόσο μάλλον για τα συμφέροντα και της Φύρωμ και τα λοιπά, που γνωρίζετε πάρα πολύ την κατάσταση, δεν θα ήθελα να καταστροφολογήσω δημόσια για να μην γίνει. Άρα εκεί είναι το ζήτημα. Όσοι πράγματι επιμείνουν μέχρι τέλους ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, δηλαδή το 51% από το σύνολο του Μακεδονικού, το έχουμε μελετήσει πια όλοι πώς εξελίχθηκε συν το χρόνο στον προηγούμενο αιώνα, και άρα δεν έχουν δικαίωμα και οι μεν και οι δε και οι τρίτοι που έχουν μικρότερα ποσοστά την απλή χρησιμοποίηση σε σύνθετη ονομασία. Επίσης
του όρου Μακεδονία, της γλώσσης κτλ. Έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας πλέον απλά σε επίπεδο διακρατικό να κρατιέται αυτός ο καυγάς, ενώ υπάρχει δυνατότητα για σύνθετη ονομασία που θα κλείνει απολύτως και για συνταγματική θωράκιση σε οποιοδήποτε αλυτρωτική βλέψη. Αν αναγνωρίσουμε και Μακεδονία, συγχωρείτε, έχω και μια εκκρεμότητα. Αυτό το έχουμε αναγνωρίσει από το παρελθόν. Από την πρώτη στιγμή ήταν. Δηλαδή σε όλες τις ιστορικές στιγμές, σε όλες τις ιστορικές στιγμές, η αναγνώριση αυτής της χώρας σε όλες τις φάσεις που πέρασε συμπεριλαμβάνει και το Μακεδονία, δηλαδή και τώρα που τη λέμε φύρομ, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοντάκη, διότι γίνεται μια προπαγάνδα από ορισμένους κύκλους πολύ ακραίους. Σας άκουσα προηγούμενα και θα απαντήσω, δεν θα το περάσω έτσι, να το ξέρετε. Σας λέω όμως ότι γίνεται μια πολύ κακή προπαγάνδα στις ευαισθησίες, τις υπαρκτές και τις εύλογες όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα δεν είναι ομοσπονδιακό κράτος προς Θεού, δεν έχει Μακεδόνιους, Πελοποννήσιους, ας πούμε, εγώ κτλ. Ότι θα δώσουμε τη Μακεδονία. Ποιος θα δώσει τι, με συγχωρείτε. Έχει αναγνωριστεί αυτή η χώρα που ήταν πράγματι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 32% του ενιαίου της ενιαίας χώρας όπως υπήρχε, ας πούμε, τότε, του μορφώματος, ας πούμε. Θα έχει μια σύνθετη ονομασία η οποία έχει αναγνωριστεί εδώ και 26 χρόνια σε όλες τις φάσεις μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και είχε αναγνωριστεί και πριν ως ομόσπονδο κράτος, ως ομόσπονδο μέρος της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας και πιο πριν, δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω ότι σκιαμαχούμε, ότι φανατίζεται ο κόσμος λαϊκίστικα πάνω σε αυτό το ακραίο ζήτημα. Δέχομαι όλο τον υπόλοιπο διάλογο ο οποίος έγινε και ο οποίος έχει επηρεάσει και την εξέλιξη. Δηλαδή, η συμπερίληψη στο Σύνταγμα, η συζήτηση για τα βιβλία, η συζήτηση για τους ενδιάμεσους όρους, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί και να θωρακιστεί μια λύση. Αυτή ήταν μια γόνιμη συζήτηση αυτούς τους μήνες. Δεν είναι, αυτό το οποίο δεν θεωρώ πως ήταν κάτι το τρελό, αλλά η σύγκρουση γίνεται και η αντιπαράθεση εν τέλει θα γίνει με όσους λένε ότι κοιτάξτε, δίνετε, ξεπουλάτε, κάντε τη Μακεδονία κτλ. Δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, και εμέσως το ρώτησε και αμέσως μάλλον το ρώτησε ευθέως. Επ' αυτού θα υπάρχει, σαφής. Γλώσσα και ταυτότητα. Επ' αυτού θα υπάρχει σαφής συμπερίληψη στη συμφωνία η οποία θα έχει. Η αδέτη γλώσσα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και δεκαετίες έχει αναγνωριστεί το δικαίωμά τους να μιλάνε αυτό που ονομάζουν μακεδονική γλώσσα. Το 77, να κάνω μια ερώτηση. Εδώ και 40 χρόνια. Είναι γνωστά αυτά. Είπατε κάτι γνώμη. Είναι γνωστά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Είναι αλυτρωτισμός από την ανάποδη το να ισχυρίζεται κάποιος ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Εντάξει, έχω πει εδώ, είχαμε πρωτοποιήσει στην εκπομπή με τον κύριο Κοντάκη ότι η ελληνική Μακεδονία είναι μία και είναι η ελληνική. Συγγνώμη, αυτή την άποψη την έχει ο κυβερνητικός εταίρος σας. Ναι. Συζητάμε. Και δημόσια. Δεν είναι δυνατόν να τον πείσετε να αλλάξει γνώμη όταν λέει ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δικαιώθηκε αυτή η άποψη. Από τους ίδιους Σκοπιανούς. Διότι όταν απέσυραν, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ Δάσο, το ιδεολόγημα του μακεδονισμού με βάση την αρχαία Μακεδονία, στην πραγματικότητα αποδέχτηκαν ότι ναι, το όνομα της αρχαίας Μακεδονίας είναι ένα και ελληνικό. Δεν είναι δικό τους. Το απεμπόλυσαν. Είναι μία ήττα τους αυτή που συνέβη στις διαπραγματεύσεις. Είδατε λοιπόν, ότι η συζήτηση οδηγεί και σε ένθεν και ένθεν κατανοήσεις, ρεαλισμούς, υποχωρήσεις. Το έχει πει και ο κ. Κοντζιάς με μεγάλη ευθύτητα, νομίζω, εξ αρχής. Ότι κάτι θα δώσουμε, κάτι θα πάρουμε, όχι όμως πέραν των κόκκινων γραμμών, οι οποίοι συγκροτούν την εθνική θέση. Στο τέλος, πολιτικός παράγοντας, και νομίζω ότι θα θέσω ένα θέμα δημοκρατίας που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Είχαμε αρχικά σφαίρες δύο φορές στον Υπουργό Εξωτερικών, αποστολή. Εν συνεχεία είχαμε επιστολές στις θηρίδες των 300 βουλευτών που έλεγαν ότι όποιος συμφωνήσει με λύση που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία είναι σχάτη προδοσία, θάνατος ή ισόβια. Και γνωστή αποστολή. Στην πρώτη σφαίρες όχι, στο δεύτερο γνωστή. Το τρίτο αφορά μήνυση που κατατέθηκε σήμερα για σχάτη προδοσία στον Υπουργό Εξωτερικών πάλι από μακεδονικές οργανώσεις, μάλιστα για μία λύση την οποία δεν την έχουμε δει και την οποία δεν υπάρχει. Θα μπορούσε συνεπώς από αυτή την έννοια να πει κανείς ότι πρόκειται για μία φεδρότητα.
Κατά τη γνώμη μου, όχι, όμως, δεν είναι εφεδρότητα. Κατά τη γνώμη μου, λέω όμως, ίσως και για να τοποθετηθώ σπανίως, τοποθετούμε, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως είναι μια επόαση του αυγού του φιδιού. Και θα ήθελα επ' αυτού πραγματικά, επειδή είσαι ο τρίτος τη τάξη πολιτιακός παράγοντας και πρόεδρος της Βουλής, θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Το θεωρώ πολύ κρίσιμο, παραλαμβάνω θέμα. Θεωρώ και ήμουνα εγώ αυτός ο οποίος μίλησα μέσα στη Βουλή και έδειξα τα χαρτιά που μας είχαν στείλει κάποιες παμακεδονικές οργανώσεις. Το κάποιες δεν το λέω υποτιμητικά, απλώς δεν ήταν όλες. Και ήταν πραγματικά ανατριχιαστική η αντίληψη που τα διαπερνούσε. Θεωρώ ότι αυτός ο διχαστικός λόγος, και μάλιστα σε μια κοινωνία που έχει περάσει μια οκτάχρονη κρίση, που βρίσκεται κάτω από το βάρος, κατά τη γνώμη μου, επί 20 τόσα χρόνια ιδεολογημάτων και αφηγημάτων που πόρο βοηθούσαν στο να εξευρεθεί μια κοινή λύση, είναι ένας διχαστικός λόγος ο οποίος τροφοδοτεί προφανώς έναν πολύ έτσι πλαστό δήθεν πατριωτισμό και εθνικισμό, που οδηγεί σε φαινόμενα σαν αυτά που υπήρξαν και με τον Δήμαρχο τον Μπουτάρη, με τον οποίο ήμουν και χθες μαζί στη Θεσσαλονίκη, και άρα είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο αυτή η ρητορική. Δηλαδή και μέσα στη Βουλή, και το γνωρίζετε ότι γι' αυτό υπήρξε και η μομφή που έγινε και η ποινή που επευλήθηκε στον κύριο Λαγό της Χρυσής Αυγής, αυτή η ρητορική περί προδοτών, περί ξεπουλήματος ας πούμε και τα λοιπά, είναι μια ρητορική άκρος διχαστική, άκρος ρατσιστική, και μας οδηγεί ή επιχειρεί να μας οδηγήσει σε φιλοπολεμικές καταστάσεις. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, από όλους τους θεσμούς και κατά τη γνώμη μου και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και θα ιτηθεί ιστορικά. Είναι κακό, και σε αυτό προφανώς φταίει και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία της Φύρων, που αρκετά πιο νωρίς, αρκετά χρόνια πιο πριν, δεν είχε πουλωθεί, δεν είχε κλείσει αυτή η πληγή. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο που λέγεται μακεδονικό στο σημείο αυτό. Κάτι, μια επισήμανση. Ελάχιστα δευτερόλεπτα. Προφανώς και καταδικάζουμε όλοι αυτούς τους τόνους, κύριε Πρόεδρε. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δικαιολογημένα ανησυχούν, γιατί μετρούν τον ιστορικό χρόνο, τον ιστορικό εθνικό χρόνο, όχι με τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, αλλά με τις δεκαετίες. Πιστεύουν αυτοί οι πολίτες ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας τώρα μπορεί να μην σου φέρει αρνητικό αποτέλεσμα αύριο, αλλά σε 10 χρόνια. Κύριε Κοτάκη, πιστεύουν κάτω από μια προπαγάνδα η οποία δεν είχε ίχνος. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε. Πραγματικότητας και αλήθειας. Όταν υπογράφηκε η συμφωνία της Μαδρίτης, που αναγνώριζε ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα στο Αιγαίο, κανείς δεν πίστευε ότι σήμερα, χτες, μετά από 20 και βάλε χρόνια, θα έρθει το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας και θα μας απειλεί ότι θα ασκήσει δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Με συγχωρείτε, από το 1997 υπάρχει απειλή Κάζους Μπέλη από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Μαδρίτη εννοούσε. Δεν. Αν λοιπόν υπάρχουν πολίτες και δεν εννοώ ουδέποτε νομιμοποιήθηκε από καμιά ελληνική κυβέρνηση το καθεστώς των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Αλλά υπογραφή στη Διεθνή Συμφωνία τη βάλαμε. Δυστυχώς μια κυβέρνηση η οποία δεν σβέβαιε τη συμφωνία. Δεν τη χρησιμοποιεί κανείς ούτε ως κατάλοιπο επιχειρήματος. Για τους Τούρκους σας λέω. Αλλά λέω το εξής. Το επιχείρημα μου το ζήτημα που θέτουν είναι, και σωστά απαντάει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αλλάξει η Λοζάνη, να δίθεν να επικαιροποιηθεί κτλ. Ουδής έχει αναφερθεί στη Μαδρίτη, ουδής έχει αναφερθεί σε αυτά τα πράγματα. Το ερώτημα που θέτουν αυτοί οι πολίτες είναι ποιος ξέρει, το είχε πει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κάποια στιγμή, τι συνδυασμός δυνάμεων μπορεί να προκύψει στην περιοχή μετά από 20 χρόνια. Βλέπετε ότι ήδη στο κομμάτι του Ήλντεν έχουν συνεννοηθεί η Βουλγαρία με τα Σκόπια. Και τα στα σχολικά τους βιβλία λένε ότι είναι κομμάτι της κοινής ιστορικής τους και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα είμαστε εμείς ενδεχομένως δυνατοί. Όταν έχεις όμως χαρίσει το όνομα, λένε αυτοί οι πολίτες, το οποίο είναι το όχημα του αλυτρωτισμού, και δεν κοιτάς να το διασφαλίσεις, τουλάχιστον και με το έργα όμνες, ποιος σου λέει ότι αύριο μετά από 20 χρόνια αυτές οι μικρές δυνάμεις, έχοντας έναν ισχυρό προστάτη, δεν θα μπορούσαν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Κύριε Κοτάκη, με συγχωρείτε. Θα πρέπει να τους καταδικάσουμε. Έχετε φτιάξει. Κοιτάξτε, θα πρέπει να τους καταδικάσουμε. Να καταδικάσουμε. Δεν έχουν αυτή την άποψη. Δεν καταδικάζουμε κανένα πολίτη. Και να φύγουμε στο επόμενο θέμα. Δεν καταδικάζουμε κανένα πολίτη, αλλά μην κάνετε μια καρικατούρα λύσης. Είπατε ήδη πως δεν θα έχει το έργα όμνες. Για να πούμε πόσο δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι επιμένουν σε έναν ακραίο διχαστικό
λόγο ο οποίος είναι απολύτως επί των επιχειρημάτων. Η πρόταση και η απόφαση η οποία θα έρθει και η συνθήκη που θα συνομολογηθεί και το έργα όμνες θα έχει, μακάρι, αν πρόκειται να συνομολογηθεί, και τη συνταγματική κατοχήρωση και όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως σας είπα, και ίσως θέλετε να το αποφύγετε αυτό, υπάρχει η αντιπαράθεση με πολιτικές δυνάμεις και με τις παμακεδονικές αυτές οργανώσεις τα λοιπά, που λένε καμία χρησιμοποίηση, έστω και αν μείνουμε μόνοι μας. Κάποιοι που λέει αυτός ο λόγος, αυτός ο λόγος πια, ο ακραίος, ο οριακός είναι άκρος διχαστικός. Αυτοί κάποιοι που λέει ο Μανώλης, που χρησιμοποιούν, μετέρχονται ακραία ρητορική, λένε γιατί δεν κάνετε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ναι. Και επειδή το λένε, δηλαδή. Όχι, ρωτάω. Είναι, εγώ ρωτάω. Συγχωρείτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ανόητη αυτή η επιχείρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για το σύνολο των ζητημάτων που έχουν τεθεί στη χώρα σε σχέση με διεθνείς συνθήκες, με διακρατικές συμφωνίες, με επίλυση ζητημάτων. Με την Αλβανία βρισκόμαστε στην τελική φάση για μια συνολική συμφωνία πάνω σε πολύ σοβαρές εκκρεμότητες. Έχει γίνει ποτέ δημοψήφισμα στη χώρα? Για θυμηθείτε το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει γίνει? Ποτέ. Που μπήκαμε. Άρα ούτε δεν καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Αυτό δεν είναι μία επίδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας. Επιτρέψτε μου να σας πω. Διότι δεν καλείται η χώρα να αλλάξει ονομασία. Δηλαδή, ευλόγως ο κύριος Ζάεφ και η ηγεσία της Φύρομ λένε πως θα κάνουν δημοψήφισμα, διότι θα αλλάξει η συνταγματική τους ονομασία. Στην Ελλάδα δεν έχει προκύψει κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν μας ζητάει κανείς να δώσουμε κάτι, θα το καταλάβουμε κάποτε. Λοιπόν, ουδής μας ζητάει να δώσουμε κάτι για να πούμε αν είναι δυνατόν να δώσεις αυτό τον κόκο άμου ή το τάδε όνομα, και χρειάζεται ο λαός να αποφανθεί. Βάζουμε μια τελεία εδώ, γυρνάω εγώ σε αυτό που συζητήσατε νωρίτερα με τον Μανώλη Κοτάκη, κύριε Πρόεδρε, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό από την πλευρά της σχηματικής εκκλησίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μια ενέργεια η οποία ήρθε με μια επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ζητώντας να περάσει στην κανονικότητα υπό την ονομασία Αρχιεπισκοπή. Φαίνεται πως Αχρίδας. Ένα ακόμα αγκάθι σιγά σιγά θα βγει από τη μέση. Υπάρχει, απλώς επειδή. Αυτό είναι. Σημαντικό είναι αυτό. Απλώς επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο και το έλεγα και στους συναδέλφους εδώ, δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό. Υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από την Διαρκή και Ιερά Σύνοδο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ανοίγει μια κουβέντα πλέον στις τάξεις των εκκλησιών, η οποία θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες και εκεί θα φανεί. Κύριε Χαρίτο, όλα μαζί θα κλείσουν. Το έχετε αντιληφθεί. Δηλαδή, είναι μια συμφωνία που πηγαίνει, πάλι θα χρησιμοποιήσω διπλωματική ορολογία, step by step. Δηλαδή, πηγαίνει βήμα με βήμα, με σαφή το στόχο, αλλά πηγαίνει για πακέτο συμφωνία. Όλα αυτά λοιπόν προϊονίζονται. Μία κίνηση, μία σύγκληση, μία συμφωνία έχει θετικό πρόσημο, αισιοδοξία, οι διεθνείς παράγοντες την ευνοούν και πιστεύω πως όλα αυτά και για την Συνδυματική Εκκλησία και όλα τα υπόλοιπα που εμφανίζονται τώρα ως εκκρεμότητες θα επιληθούν με θετικό πρόσημο και συμφέρει τη χώρα να επιληθούν, συμφέρει τα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ενεργειακούς αγωγούς, του μεταξιού, ας πούμε, τον δρόμο, συμφέρει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Και συμφέρει βεβαίως και τους Βαλκανικούς λαούς. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό κάποτε.